11 Μαρτίου 2011 στην Ιαπωνία, ένας φωνικός σεισμός. Ο πυρηνικός σταθμός Φουκουσίμα Ντάιτσι καταστρέφεται από το τσουνάμι που ακολουθεί. Η Ιαπωνική κυβέρνηση και η διαχειρίστρια εταιρεία TEPCO επιχειρούν να παροπλήσουν τον πυρηνικό σταθμό. 3 από τους 6 αντιδραστήρες είναι υπό έλεγχο, οι αντιδραστήρες 4, 5 και 6. Τις πρώτες ώρες της καταστροφής γίνεται προσπάθεια διακοπής λειτουργίας των αντιδραστήρων με τη ρήψη νερού. Το 2013 έγινε το δεύτερο βήμα. Η TEPCO ξεκίνησε την επικίνδυνη αλλά απολύτως απαραίτητη διαδικασία μετακίνησης ράβδων καυσίμου από την υπερψωμένη και μισοκατεστραμένη δεξαμενή του αντιδραστήρα 4 προς μια ασφαλέστερη καινούρια δεξαμενή στο επίπεδο του εδάφους. Το τρίτο βήμα είναι το πιο δύσκολο. Το λιωμένο καύσιμο πρέπει να αφαιρεθεί από τους αντιδραστήρες 1, 2 και 3. Το άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η διαχείριση των μολυσμένων υδάτων. Εδώ ο κατεστραμμένος αντιδραστήρας πρέπει να ψύχεται μόνιμα, οπότε ρίχνουμε νερό. Το μολυσμένο νερό που βγαίνει απορροφάται από μια αντλία και αποστέλλεται σε αυτό το σύστημα. Η ακτινοβολία πρακτικά απομακρύνεται εκτός από το τρίτιο για να αποθηκευτεί τελικά σε δεξαμενές. Το επεξεργασμένο νερό στη συνέχεια αποθηκεύεται σε χίλιες δεξαμενές, οι οποίες θα έχουν γεμίσει όμως έως το 2022. Θα είναι απαραίτητο λοιπόν να αδειάσει το φιλτραρισμένο νερό. Δύο είναι οι επιλογές. Ή να εξατμιστεί ή να απελευθερωθεί στη θάλασσα. Αυτό όμως ανησυχεί τους ψαράδες και τους αγρότες. Όλοι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν άδεια να απελευθερώνουν μικρές ποσότητες ραδιενέργειας στο νερό και τον αέρα. Όλα αυτά υπόκεινται σε ρυθμιστικό έλεγχο. Ο παροπλισμός του εργοστασίου της Φουκουσίμα θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 30 έως 40 χρόνια. Μια καταστροφή όμως που δεν είναι ανάλογη του Τσέρνομπιλ. Στο Τσέρνομπιλ υπήρξε διαρροή μιας τεράστιας ποσότητας πλουτονίου. Το Τσέρνομπιλ θα είναι για πάντα μολυσμένο. Η Φουκουσίμα είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Γιατί αυτό που διέρευσε στη Φουκουσίμα είναι βασικά ραδιενεργό καίσιο. Το καίσιο 137 έχει χρόνο ημιζωής 30 χρόνια. Τα χωριά ξαναχτίστηκαν δίπλα στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Από το 2011, 88.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Μόνο 14.000 έχουν επιστρέψει.